Τώρα, στο άλλο εξωφρενικό, για μένα τουλάχιστον, το οποίο μου φαίνεται πραγματικά αδιανόητο, είναι πώς είναι δυνατόν να έχουν χάσει τα ίχνη του Χρήστου Παπά. Μιλάμε για Βατερλό. Αδιανόητο, ρε παιδί μου, σιγά ρε, και Βατερλό τώρα. Κάτσε ρε, Δημήτρη. Όχι, δεν είναι μια βλεψία, σιγά μια βλεψία. Για κάτσε λίγο, για κάτσε. Είναι μια δίκη που γίνεται 5,5 χρόνια. Ξέρουμε εδώ και πόσο, 2-3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες ξέρουμε ότι αυτοί έχουν πάρει από 10-13 χρόνια ο καθένας φυλακή. Ξέρουμε ότι τα πρωτοπαλίκαρα, δηλαδή η ηγετική ομάδα, θα πάει φυλακή. Πώς το ξέρουμε αυτό πριν την απόφαση, το ξέρουμε. Πολύ μεγάλη πιθανότητα. Συγγνώμη, σε όλες τις μέρες τα ρεπορτάζ εικάζουμε. Ναι, εντάξει. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εντάξει, έχεις δίκιο, καλά κάνεις και το λες πιο ειδικά. Λοιπόν, λέμε όλες τις μέρες τα ρεπορτάζ ότι βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις, οι αρχές κτλ. Οι αρχές τα λένε αυτά, τα λέμε εμείς. Του καθενός. Και ξέρουν που είναι και τους παρακολουθούν και στενό μαρκάρισμα κτλ. Και να σου έχουμε χάσει τον Χρήστο Παπά τώρα. Εντάξει, πάντως δεν προβλέπεται η κράτησή τους, ούτε επιτήρησή τους. Και η αστυνομία δεν θα έπρεπε να είναι, όπως μας έλεγαν κάποιοι αστυνομικοί, στα 5 μέτρα και στα 3 μέτρα, κάτι υπερβολή. Είχαν μια διακριτική επιτήρηση, όπως έλεγαν. Προφανώς δεν ήταν λεπτό προς λεπτό από πάνω τους. Και ο άλλος είχε το σχεδιασμό του και την κοπάνησε. Δεν το θεωρώ και φοβερό. Δεν το θεωρεί φοβερό. Εντάξει, εκεί σου άποψη. Δεν το θεωρώ και συγκλονιστικό. Δεν το θεωρεί. Το ότι κρύβεται για λίγες μέρες ο παπάς. Τι πρέπει να γίνει για να συγκλονιστούμε, δηλαδή. Δεν επηρεάζει τη ζωή μας τώρα αυτό αύριο το πρωί, ρε Σέβα μου. Εντάξει, έγινε μια βλεψία. Είναι κάποια πράγματα, ρε εσύ, Δημήτρη, που είναι συμβολικά. Για μπορεί μένα, και κάποιος αστυνομικός να πήγε εκείνη την ώρα για πιπί και του έφυγε τώρα παπά. Εντάξει τώρα. Τι είχε πιει πολύ νερό. Να ξέρω εγώ. Ή η Λουίζα, ποιο είναι το διουρητικό του. Τι να σου πω.